Λοιπόν, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Άλλο ένα pre-game με τον Κώστα Σαραντόπουλο. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 9 και 4. Αργήσαμε λίγο σήμερα να μπούμε. Αλλά θα τελειώσουμε και πιο αργά, οπότε θα βγει πάνω κάτω η μία ώρα εκπομπή μας. Εδώ εκπέμπουμε απευθείας από το NSTV. Θα πούμε και σήμερα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Να πούμε ότι αύριο ακολουθεί και έχουμε τριπλή εκπροσώπηση στην Ευρώπη από Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στις μάχες που δίνουν για το Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, με συγχωρείτε, για τις μάχες που δίνουν για το Europa League και το Conference League αντίστοιχα. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός στο Europa League, Παναθηναϊκός στο Conference League. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι έχουμε και μπάσκετ αύριο, αγωνίζεται ο Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Θα το πούμε βέβαια στη συνέχεια της εκπομπής. Αυτή την ώρα απλά να ενημερώσουμε, επειδή είναι ζωντανά, έχουμε δύο αγώνες του Champions League. Είχαμε και χθες πολύ ωραίους αγώνες της Champions League. Εντάξει, σίγουρα κάποιοι που μου έχουν στείλει ήδη μηνύματα το πρωί για κατάλληλη για στοίχημα. Σήμερα στοιχηματικά εγώ τι έχω δώσει μέχρι στιγμής είμαι έξω με αυτά που γίνονται μέχρι στιγμής. 36ο λεπτό στο Ερυθρός Αστέρας του Γκάρδη 2-1 προηγείται ο Ερυθρός Αστέρας, και στο ίδιο λεπτό Στουρμ Γκρατς Χιρόνα 0-0 μέχρι στιγμής. Είναι τα δύο παιχνίδια των 8 παρατέταρτο. Τα υπόλοιπα παιχνίδια που ακολουθούν είναι στις 10 το βράδυ, εκεί που έχει μια μεγάλη τιτανομαχία το Liverpool Real Madrid. Έχει επίσης ένα πολύ ωραίο παιχνίδι ενδιαφέρον και εδώ το βλέπω, ντέρμπι Aston Villa Juventus, επίσης στις 10, όπως και τα υπόλοιπα παιχνίδια που θα διαβάσω: Μονακό Μπενφίκα, Μπολόνια Λίλ, Δυναμό Ζάγκρεπ, Ντόρτμουντ Αϊτχόφεν, Σαχτάρ Ντόνετσκ και Celtic Breeze. Εκτός από αυτά τα δύο παιχνίδια που έχουμε αυτή τη στιγμή ζωντανά, έχουμε και τη μεγάλη μάχη για το League Cup στο βόλεϊ ανδρών. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι στο τρίτο σετ το παιχνίδι, 1-1 ισόπαλο μέχρι στιγμής, και εδώ θα έχουμε και αποτελέσματα να σας λέμε. Έχουμε να πούμε για Πανιόνιο, ο οποίος δεν κατάφερε να κερδίσει στο ποδόσφαιρο. Μπάσκετ δεν είχαμε λόγω εθνικών ομάδων Α1, οπότε σίγουρα θα καθυστερήσει άλλη μια εβδομάδα λόγω των εθνικών ο Πανιόνιος για την Α1, όπως και οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Να πούμε επίσης ότι εχθές είχαμε πολύ μεγάλες μάχες για το Champions League, για τη League Phase του Champions League. Σίγουρα διαστάσεις τριάμβου πήραν σε 2-3 παιχνίδια, όπως το Young Boys Atalanta που ήρθε 1-6. Η Atalanta είχε καθαρίσει βέβαια από το πρώτο ημίχρονο. Γενικά φέτος η Atalanta, για όσους παρακολουθούν ιταλικό πρωτάθλημα αλλά και ευρωπαϊκό, πάει πολύ καλά και στην Ιταλία αλλά και στο Champions League, και είναι και σε βαθμολογία, θα τη δούμε και μετά βέβαια, πρόκρισης μέχρι και απευθείας στην πρώτη οκτάδα. Η Inter Λειψία 1-0. Φτωχό σκορ στο Μιλάνο, αλλά σίγουρα η Ίντερ είχε περισσότερες φάσεις και ήταν καλύτερη κατά όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Manchester City Feyenoord, εδώ έγινε μεγάλη έκπληξη από 3-0-3-3, σκορ ημιχρόνου 1-0. Αυτό προσωπικά μπορώ να πω το χάσα και στοιχηματικά. Το είχα over 1,5 ημιχρόνου, οπότε με έκαψε η Manchester City, και αρκετούς φαντάζομαι αργότερα έκαψε. Στο δεύτερο ημίχρονο, Bayer Leverkusen Salzburg, περίπατος για τη Leverkusen με 5-0. Bayer Μονάχου Paris Saint-Germain, στο ντέρμπι του Μονάχου 1-0 η Bayer. Barcelona Brest 3-0. Η Barcelona έκανε δύσκολη τη ζωή της, γιατί δεν μπορούσε να τελειώσει τις φάσεις από το πρώτο ημίχρονο. Εν τέλει στο δεύτερο ημίχρονο πέτυχε ένα δεύτερο γκολ με τον Όλμο, που ξεκλείδωσε για τα καλά και έφυγε ό,τι άγχος μπορούσε να της παρουσιαστεί με αυτό το 1-0. Η Brest, να πούμε ότι έχει κάνει μέχρι στιγμής μια πολύ καλή διοργάνωση και πολύ καλά παιχνίδια. Πρώτη πρωτάρα στο Champions League η Brest φέτος. Το 3-0 στράγγισε ο Λεβαντόφσκι, και σίγουρα η Μπαρτσελόνα πήρε σημαντικούς 3 βαθμούς για την συνέχεια, που κοιτάζει
για την πρώτη οκτάδα, αν και υπάρχουν πολύ μεγάλα ονόματα που αυτή τη στιγμή είναι εκτός οκτάδας, και είναι, μία από αυτή είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Real Madrid, η οποία παίζει το μεγάλο ντέρμπι του Anfield με τη Liverpool απόψε. Liverpool που είναι αίτητη, να πούμε, στο Champions League, μιας και αναφέραμε το ζευγάρι το απόψινό. Sporting Λισαβόνας Arsenal 1-5, και εδώ ευρύ σκορ. Η Arsenal για τα καλά πέταξε τα κανόνια και έριξε 5 μπαλωθιές στη Sporting. Η Sporting, η οποία δεν παρουσιάστηκε το ίδιο καλή όπως με τη Manchester City, την οποία είχε διαλύσει με 4-1 την περασμένη αγωνιστική. Οι Λονδρέζοι εκμεταλλεύτηκαν όλες τις ευκαιρίες και βρήκανε πολύ εύκολα κενά στην αντίπαλη άμυνα. Να πούμε ότι και η Sporting αποχώρησε ο προπονητής της, ο Αμορίμ, ο οποίος έκανε το μεγάλο άλμα στην καριέρα του και σαν προπονητής, και βρέθηκε στον πάγκο της Manchester United, ασχέτως ότι δεν ξεκίνησε επιτυχημένα αυτό που πάει να φτιάξει στη Manchester United. Σίγουρα θέλει να κάνει κάτι καλό στη Manchester. Έχουμε χρόνια κιόλας να δούμε τη Manchester να πρωταγωνιστεί στην Premier League, και σίγουρα κάποιοι που την υποστηρίζουν κιόλας, και Έλληνες εδώ φιλαθλοί που είναι υποστηριχτές της Manchester United, σίγουρα θέλουν να την ξαναδούν να είναι στα υψηλά. Και δεν λέω μόνο να επιστρέψει ξανά στην Ευρώπη, αλλά να διεκδικήσει ίσως όρις και την Premier League ξανά, γιατί αντικειμενικά εδώ που τα λέμε είναι η μεγαλύτερη ομάδα σίγουρα του Manchester και μία από τις μεγαλύτερες στην Premier League. Αν όχι μεγαλύτερη, μία από τις μεγαλύτερες, γιατί είναι και η Liverpool μαζί βάσει τίτλων, αλλά και βάσει ιστορίας πάντα μιλάμε. Σλόβαν Μπρατισλάβας Μίλαν 2-3, ένα παιχνίδι το οποίο έγινε ντέρμπι στο τέλος και είχαμε ένα εκπληκτικό γκολ από τον ποδοσφαιριστή της Σλόβαν Μπρατισλάβας, τον 18χρονο μάλιστα Μαρτσέλη. Τα γκολ για την ιστορία: ο Πούλησιτς άνοιξε το σκόρ, σοφάρισε ο Μπαρτσεγιάν, ο Λεάο 1-2 και ο Τόνι Αμπραχάμ το 1-3. Έγινε λίγο ντέρμπι στο τέλος, αλλά οι Μιλανέζοι κατάφεραν και πήραν τους 3 πολύτιμους βαθμούς εν ώψη συνέχειας. Και έχουμε και εδώ το μεγάλο σκορ, ειδικά αυτό για εκτός έδρας και ειδικά για Ατλέτικο Μαδρίτης. Προσωπικά είχα πολλά χρόνια να δω τον Ατλέτικο να βάζει πάνω από 3 γκολ σε παιχνίδι Champions League, ειδικά εκτός έδρας. Και μιλάω για το Σπάρτα Πράγας Ατλέτικο Μαδρίτης 0-6, περίπατος. Σίγουρα αρκετοί περιμένανε, είχαν θέσει ως φαβορί τον Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά σίγουρα δεν περιμένανε ένα τέτοιο σκορ. Ένα αποτέλεσμα που δίκαια αξίζει στην Ατλέτικο Μαδρίτης βάσει και τις τελικές και την ροή του αγώνα που είχαμε. Οπότε η Σπάρτα Πράγας θα κοιτάξει να μαζέψει τα συντρίμια και να προχωρήσει παρακάτω, γιατί υπάρχει ακόμα συνέχεια και υπάρχουν ακόμα ελπίδες πρόκρισης. Να πούμε και τυπικά την βαθμολογία, έστω να την πούμε όλοι, δεν πειράζει. Πρώτη είναι η Ίντερ με 13 βαθμούς μετά την νίκη της. Χθες η Μπαρτσελόνα σκαρφάλωσε δεύτερη στη 10η θέση. Τρίτη είναι η Λίβερπουλ που αγωνίζεται σε μια μισή ώρα από τώρα με την Real Madrid της επίσης στους 12. Τέταρτη ανέβηκε η Αταλάντα στους 11 βαθμούς. Πέμπτη Bayer Leverkusen στους 10. Έκτη Μονακό στους 10. Έβδομη Arsenal ανέβηκε και αυτή στους 10. Η Sporting έμεινε στους 10 μετά την ήττα της από την Arsenal και 8η θέση. Αυτή είναι μέχρι στιγμής η πρώτη οκτάδα, εάν τελείωνε σήμερα το League Phase. Ένατη θέση τώρα είναι η Brest με 10 βαθμούς, 10η είναι η Bayer, η Borussia Dortmund επίσης με 9, η Bayer 11η με 9, η Aston Villa που παίζει αργότερα με 9 βαθμούς και αυτή, που ξεκίνησε πολύ δυναμικά και αυτή μετά από χρόνια στο Champions League, έχει φτάσει στους 9 βαθμούς εσείως και παίζει σήμερα πολύ ωραίο παιχνίδι με τη Juventus στο Villa Park. 13η Ατλέτικο Μαδρίτης με 9 βαθμούς. 14η Μίλαν ανέβηκε επίσης με 9 βαθμούς. 15η παρέμεινε η Manchester City με 8 βαθμούς μετά την Γκέλα με τη Φέγενορντ. 16η η μεγάλη κυρία Juventus με 7. Σε τετραπλή ισοβαθμία είναι με Lille, 17η Celtic, 18η Dynamo Zagreb, 19η. Αλλά σήμερα μπορεί να σπάσει αυτό, γιατί αγωνίζονται και οι 4 ομάδες απόψε. 20η ανέβηκε η Φέγενορντ με τον 1 βαθμό που πήρε τον χρυσό βαθμό μέσα στο Manchester. Στους 7 επίσης. 21η είναι η Real Madrid με 6 βαθμούς, η οποία δεν έχει ξεκινήσει καλά, με 2 νίκες και 2 ήττες αντίστοιχα. 22η είναι η Benfica με 6 βαθμούς. 23η είναι η Brugge με 6 βαθμούς. Και αυτή τη στιγμή, αν τελείωνε σήμερα, 24η έπαιρνε το τελευταίο εισιτήριο η PSV Eindhoven με 5 βαθμούς, η οποία αγωνίζεται και αυτή απόψε. Με τα τωρινά δεδομένα μένουν έξω η Paris Saint-Germain,
η Σαχτάρ Ντόνετσκ, η Στουγκάρδη που χάνει αυτή τη στιγμή, η Χιρόνα, η Σπάρτα Πράγας, ο Ερυθρός Αστέρας παρότι που κερδίζει, αν τελειώνει σήμερα πάντα μιλάμε, η Σάλτσμπουργκ με 3 βαθμούς, η Στουμγκράτς με 1, η Μπολόνια επίσης με 1, η Λειψία με 0, δεν έχει νίκη ούτε βαθμό, όπως η Σλόβαν Μπρατσλάβας επίσης με προτελευταία με 0 και Ουραγός, η Young Boys με 0 και αυτή. Σίγουρα αυτές οι ομάδες καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν ακόμα πολλές ευκαιρίες για να διεκδικήσουν έστω την πρόκριση στην 24η, οπότε σίγουρα σε όποιες αναπομείναντες αγωνιστικές έχουν μείνει θα χρειαστούν νίκες για να προχωρήσουν στη συνέχεια. Αυτή ήταν η βαθμολογία του Champions League με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα χωρίς και τα παιχνίδια αργότερα. Πλησιάζουμε στη λήξη πρώτου μηχρόνου, έχουμε μπει στις καθυστερήσεις. Ο Ερυθρός Αστέρας συνεχίζει να προηγείται με 2-1 της Στουγκάρδης και η Στουγκράτς με τη Χιρόνα να βρίσκονται στο 0-0. Εμείς θα πάμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.
Επιστρέψαμε πίσω μετά το τρίλεπτο μουσικό διάλειμμα. Ημίχρονο 0-0 στον Γκράτς Χιρόνα. Ερυθρός Αστέρας και αυτός πάει προς το ημίχρονο. Δευτερόλεπτα μένουν επίσης στο 2-1 και αυτό δεν έχει αλλάξει κάτι. Συνεχίζουμε εμείς. Πριν περάσω να πω ότι έληξε και το τρίτο σετ. Πέρασε μπροστά ο Ολυμπιακός με 1-2, οπότε ο Παναθηναϊκός τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και θα κυνηγήσει την ισοφάριση για να πάει στο tie-break. Πρέπει να γίνεται τρομερό παιχνίδι. Από τους πόντους που βλέπω, έτσι πως κυμαίνεται τουλάχιστον το πρώτο σετ και το τρίτο. Και έχουμε αρχίσει, έχει αρχίσει ήδη το τέταρτο σετ. Να πούμε ότι προηγείται ο Παναθηναϊκός με 9-6 αυτή τη στιγμή που το βλέπουμε live και εδώ. Οπότε άμα συνεχίσει δηλαδή και γίνει και 2-2, θα πέσουνε κορμιά στο tie break. Θα αναμένουμε και το αποτέλεσμα για να ενημερώνουμε, γιατί είναι και ζωντανά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Περνάμε λίγο εδώ στις τοπικές μας ομάδες, σε Πανιόνιο Μήλων αντίστοιχα. Θα ξεκινήσω με τον Πανιόνιο, αφού είμαστε ήδη στο ποδόσφαιρο, να μην αλλάξουμε κατευθείαν άθλημα. Περνάμε στην Super League 2 και την αγωνιστική που μας πέρασε η πρώτη του δεύτερου γύρου. Να πούμε ότι είχαμε και σήμερα μία αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ Β' έπαιζε στην έδρα του με τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου, ιτήθηκε με 0-1, σπουδαίο διπλό. Και βαθμολογικά, γιατί από ό,τι θυμάμαι ήταν προτελευταίος ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου. Περνάμε λίγο στην αγωνιστική που έγινε το Σαββατοκύριακο 22, 23, 24 και 25. Είχαμε τις αγωνιστικές και Δευτέρα. Ξεκινάμε με το ΠΑΣ Γιάννενα Εθνικός Κεραμιδίου 1-0. Τα Γιάννενα συνεχίζουν στις νίκες. Η ΑΕΛ πέρασε άνετα και από την Καβάλα χωρίς κανένα πρόβλημα 0-3. Η ΑΕΚ Β' έμεινε στο 0-0 με την Παναχαϊκή. Κηφισιά με τον Παναργιακό 1-0. Κηφισιά στο τέλος το έβαλε τον κόλ και συνεχίζει αίτητη και πρωτοπόρος. Ο Ηρακλής νίκησε τον ΠΑΟΚ Β' 2-0 στο Καφτατζόγλιο. Νίκη Βόλου Καμπανιακός 2-2, από 0-2 να πούμε η Νίκη Βόλου κατάφερε και πήρε το βαθμό. Πανιόνιος Νόστρα Τρίπολης Β 2-2, δεν κατάφερε να κερδίσει. Στο τέλος μάλιστα με τον γκολ του Βερνάρου της Καστερίσης γλίτωσε και την γκέλα στην έδρα του η ομάδα του Αντώνη Νικοπολίδη και κατάφερε να πάρει έστω το βαθμό. Εντάξει, απώλεια βαθμών, είναι ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα δεν θα ήθελε να χάσει βαθμούς και σίγουρα εντάξει, δεν πρέπει να κοιτάει πίσω, πρέπει να συνεχίσει γιατί ακόμα έχουμε ένα ολόκληρο γύρο και τα play-off, οπότε τίποτα δεν κρίνεται. Αλλά θα πρέπει στα υπόλοιπα παιχνίδια να πάρει νίκες, διότι και η Κηφισιά άρχισε να ξεφεύγει και η Καλαμάτα επίσης είναι μια πολύ καλή ομάδα, κατάφερε να κερδίσει τα Χανιά με να το ανατρέψει στο σκορ, να το κάνει 2-1. Ο Μακεδονικός με το Διαγόρα 3-1 και το Εγάλιο νίκησε την Λιούπολη 2-0. Βαθμολογικά στον Βόρειο Όμιλο η Λάρισα είναι πρώτη με συν 6 και 26 βαθμούς, δεύτερος ο ΠΑΣ Γιάννενα με 20, τρίτος ο Μακεδονικός με 19, τέταρτος ο Ηρακλής με 15, στο μείον 9 από τη Λάρισα, πέμπτος ο ΠΑΟΚ Β' που ιτήθηκε από τον Ηρακλή στους 14, αυτή είναι η πρώτη πεντάδα που πάει στα play-off αυτή τη στιγμή, έκτος ο Καμπανιακός στους 12, έβδομη είναι και Βόλου επίσης στους 12, 8ος ο Διαγόρας στους 7, ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου με την νίκη του σήμερα έφτασε τους 6 βαθμούς κόντρα στον ΠΑΟΚ Β' και Ουραγός αυτή τη στιγμή Καβάλα με 4 βαθμούς. Σίγουρα και στην ζώνη χαμηλά και ψηλά θα γίνουν τρομερά παιχνίδια για να δούμε στο τέλος ποιοι θα πάρουν τις προμηθευτικές θέσεις στην πρώτη πεντάδα και ποιοι θα παλέψουν για τη σωτηρία. Αυτή τη στιγμή η Λάρισα έχει σαφές προβάδισμα με το συνέξι, αλλά σίγουρα υπάρχει ένας ολόκληρος δεύτερος γύρος, αν και νομίζω η Λάρισα έχει αρχίσει να δείχνει σαν φαβορή ότι φέτος θα τα δώσει όλα για να ανέβει μετά από χρόνια και αυτή να επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια, αλλά σίγουρα θα το παλέψει και ο ΠΑΣ Γιάννενα αλλά και ο Ηρακλής που επίσης πλέον αρχίζει και παίρνει νίκες σερί. Σίγουρα θα είναι συναρπαστικό το πρωτάθλημα μέχρι το φινάλε. Πάμε και στο Νότιο Όμιλο που εδώ βρίσκεται και η ομάδα της πόλης μας ο Πανιόνιος.
Η Κηφισιά είναι πρώτη με 24 βαθμούς χωρίς ήττα, με 2 ισοπαλίες. Η Καλαμάτα στους 22. Ο Πανιώνιος τρίτος στους 19. Έχει μια απόσταση 5 βαθμών από την κορυφή και 3 από τη δεύτερη θέση. Έτσι όπως το βλέπω, λογικά χωρίς να αλλάξει κάτι τρομερά, αυτοί οι τρεις τους θα πάνε μέχρι το φινάλε για τη μάχη της πρώτης θέσης και της ανόδου στη Super League. Σίγουρα ο Πανιώνιος θέλει μετά από πολλά χρόνια να επιστρέψει και μακάρι ευχόμαστε όλοι εδώ στη Νέα Σμύρνη να ξαναεπιστρέψει. Αν γίνεται φέτος, μακάρι κιόλας, θα είναι σίγουρα πολύ δύσκολο, αλλά το ευχόμαστε. Ιδάλλως θα γίνει μεγάλη μάχη για να δούμε άμα η Καλαμάτα μετά από πολλά χρόνια επιστρέψει και αυτή στην πρώτη κατηγορία ή και η Φυσιά μετά το πέρασμά της στο περσινό από την Super League ξαναεπιστρέψει, που αυτή τη στιγμή δείχνει να έχει την πιο καλή ομάδα, τουλάχιστον αγωνιστικά πάντα, και με τους βαθμούς που μαζέψει αλλά και με το ποδόσφαιρο που έχει παίξει μέχρι στιγμής, αν και είναι ακόμα πολύ νωρίς να βγάλουμε ακριβές συμπεράσματα. Τέταρτο το Εγάλεο με 15 βαθμούς, πέμπτη η Λιούπολη με 13 και τώρα εδώ στην κόκκινη ζώνη, έκτη η Παναχαϊκή με 12, έβδομος παρέμεινε ο Παναργιακός με 12 βαθμούς, έπεσε βασικά από την πέμπτη θέση. Η ΑΕΚ Β 8 με 10, ο Αστέρας Τρίπολης Β 1ος προτελευταίος με 7 και ο Ουραγός στα Χανιά με μόλις 2 βαθμούς, 2 ισοπαλίες και χωρίς νίκη. Πάμε και στην επόμενη αγωνιστική της Super League 2 που θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Ξεκινάμε από Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα επίσης. Αλλάζει και ο μήνας στην Κυριακή. Ξεκινάμε με το παρασκευιάτικο παιχνίδι που θα γίνει στην Κηφισιά, Κηφισιά Εγάλεο, την Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι. Η πρωτοπόρος Κηφισιά θα παίξει με το ιστορικό Εγάλεο. Αναμένεται σίγουρα ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Το Σάββατο ο Διαγόρας θα φιλοξενήσει στη Ρόδο την Λάρισα. Άλλο ένα εκτός έδρας παιχνίδι για την ΑΕΛ. Επίσης το Σάββατο 3 η ώρα το μεγάλο παιχνίδι στο Καφτατζόγλιο, Ηρακλής Πας Γιάννενα. Στις 5 στην Τρίπολη, Αστέρας Τρίπολης Β υποδέχεται την Παναχαϊκή. Και την Κυριακή στις 12 το πρωί τα Χανιά υποδέχονται τον Πανιώνιο. Ο Πανιώνιος θα ψάξει το διπλό για να συνεχίσει να κυνηγάει την πρώτη θέση, ελπίζοντας σε Κηφισιά και Καλαμάτα να γκελάρουν, διότι παίζουν και οι δύο δύσκολα παιχνίδια. Βέβαια Κηφισιά είναι εντός έδρας και Καλαμάτα εκτός. Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Καβάλα επίσης την Κυριακή στις 2 το μεσημέρι. Ηλιούπολη Ακβίτα στις 2 το μεσημέρι της Κυριακής. 3 η ώρα Καμπανιακός Μακεδονικός είναι το τελευταίο παιχνίδι της Super League 2 για την Κυριακή. Και τη Δευτέρα κλείνει με την Αυλαία στις 2 το μεσημέρι ΠΑΟΚ Β Νίκη Βόλου. Και το μεγάλο παιχνίδι που σίγουρα ο Πανιώνιος, εφόσον έχει κερδίσει μέσα στα Χανιά, θα το κοιτάει πώς και πώς. Παναργιακός Καλαμάτα, ντέρμπι σίγουρα η Καλαμάτα, δύσκολη έδρα στο Άργος. Αν μπορεί να περάσει και από εκεί η μαύρη θύελλα, ή αν θα γκελάρει και ο Πανιώνιος θα την πλησιάσει εφόσον επικρατήσει επί των Χανίων. Αυτή είναι και η δεύτερη αγωνιστική. Ενημερώνουμε ότι στο βόλεϊ το σκόρ είναι στο 13-13 στο τέταρτο σετ. Ολυμπιακός το ισοφάρισε και πέρασε και μπροστά αυτή τη στιγμή 13-14. Μεγάλη μάχη και στο τέταρτο σετ και εκεί. Εμείς συνεχίζουμε να πούμε και λίγο το ρεπορτάζ από το παιχνίδι του Πανιωνίου με τον Αστέρα Τρίπολης Β. Η σκόρερ ήταν για τον Πανιώνιο ο Βερνάρδος και ο Στούπης, και για τον Αστέρα Τρίπολης Β σκόρερ ήταν ο Κο με 2 γκολ, ευστόχησε από το πρώτο με πέναλτι και το δεύτερο μετά με κεφαλιά, τρομερή κεφαλιά να πούμε. Για όσους βρέθηκαν στο κήπεδο και είδαν και τα γκολ, τρομερά γκολ και τα δύο, και βασικά και τα τέσσερα πολύ ωραία γκολ, τα τρία τουλάχιστον, το ένα ήταν πέναλτι, πολύ ωραία γκολ, και το τελευταίο ειδικά που βαράει και οριζόντιο και έρχεται στην επαναφορά ο Ερνάρς με ψιλογραμμαστή κεφαλιά, επίσης ήταν πολύ ωραίο γκολ. Σίγουρα δεν ήταν αφήσει ικανοποιημένο το Πανιώνιο βαθμός ισοπαλίας, διότι είπαμε είναι στο μείον 5 και πλέον βρίσκεται στην τρίτη θέση. Από εκεί και πέρα σίγουρα θα κοιτάξει μπροστά, έχει πολλά παιχνίδια ακόμα
και θέλει να κάνει ξανά ένα νικηφόρο σερί, ξεκινώντας με το μάτς της Κυριακής. Αυτά και για τον ποδοσφαιρικό Πανιόνιο. Περνάμε στο πόλο του Πανιωνίου, αφού έχουμε μείνει για τον Πανιόνιο. Ιτήθηκε από τη Βουλιαγμένη και αποκλείστηκε από το Euro Cup, ενώ την είχε κερδίσει στο πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο. Να πούμε και για τον μπάσκετ ότι η ΚΑΕ ενημέρωσε τις προσφορές για τα εισιτήρια που θα έχει ο Πανιόνιος σε 2 εβδομάδες από τώρα, που θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στην Γλυφάδα και αμέσως μετά καπάκι δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για να κλείσει ο πρώτος γύρος, αφού το ερχόμενο Σαββατοκύριακο αγωνιστεί με την ΑΕΚ στο κλειστό των Ολυσίων. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνετε, έχει 3 πολύ δύσκολα παιχνίδια. Πάει στα Λιώσια να παίξει με την ΑΕΚ τώρα το Σαββατοκύριακο, υποδέχεται Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για να κλείσει ο πρώτος γύρος. Σίγουρα έχει μαζέψει αποτελέσματα που δεν νομίζω ότι θα τον κάνουν να κινδυνεύσει για να αγχωθεί να πάει προς τα χαμηλά για να παλέψει για την σωτηρία του στην Α1. Σίγουρα θα είναι και μπορεί να κοιτάξει και ακόμα ψηλότερα, ειδικά στο δεύτερο γύρο και κάνοντας σίγουρα επιτέλους το πρώτο του διπλό, γιατί να υπενθυμίσουμε όλες οι νίκες είναι εντός έδρας, οπότε σίγουρα θα ψάξει να πάρει ένα μεγάλο διπλό αρχής γενομένης στο κλειστό Άνω Λεωσίων κόντρα στην ΑΕΚ, που αν δεν κάνω λάθος θα παίξει χωρίς τον κόσμο της μετά από την τιμωρία και αυτά που συνέβησαν την προηγούμενη αγωνιστική με τον Προμηθέα Πατρών στην Πάτρα, τα επεισόδια που γίνανε, οπότε εντάξει, αυτό δεν είναι πάντα συν ότι να παίξει χωρίς κόσμο, αλλά σίγουρα δεν θα έχουν μία ακόμα πίεση. Αλλά εντάξει, τώρα όπως έχουμε πει, οι περισσότεροι αθλητές θέλουν να αγωνίζονται σε γεμάτα γήπεδα με κόσμο. Χωρίς κόσμο ένα γήπεδο δεν είναι καθόλου καλό και δεν σε βάζει και στο κλίμα του παιχνιδιού. Λοιπόν, συνεχίζουμε, περνάμε και στο βόλεϊ, να περάμε και στη δεύτερη ομάδα μας στο Μήλωνα, να πούμε τα αποτελέσματα σε βόλεϊ και μπάσκετ αντίστοιχα. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 στο Μέλινα Μερκούρι για την 5η αγωνιστική του Βόλεϊ Λίγκα Ανδρών. Η ομάδα του Τσάκη Ψάρα πάλεψε ιδιαίτερα στο πρώτο σέτο, που έχει για την καλύτερη επίθεση βάσει και τα ποσοστά από τον αντίπαλο Ολυμπιακό. Ωστόσο, δεν είχε την ίδια διάρκεια στη συνέχεια του μάτς. Η Ερυθρόλευκη πιο έμπειρη, με τρομερά μπλοκ και εξαιρετικές επιθέσεις, κατάφεραν και πήραν και τα 3 σετ. 25-22 το πρώτο, 25-18 δεύτερο, 25-21 το τρίτο. Πάλεψε ο Πανιών, ο Μήλωνας, με συγχωρείτε, πάλεψε, αλλά δεν τα κατάφερε. Είναι και η εμπειρία ώρες που κάνει τη διαφορά. Έπαιζε και εκτός έδρα σε μια δύσκολη έδρα, οπότε σίγουρα τουλάχιστον από το βαθμό δυσκολίας αφήνει, θέλω να πιστεύω ότι άφησε θετικές εντυπώσεις, ότι το πάλεψε μέχρι το τέλος. Να πούμε ότι είναι στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, πρώτος είναι ο Ολυμπιακός. Οπότε σίγουρα κάνει ένα τρομερό πρωτάθλημα και φέτος η ομάδα του Σάκη Ψάρα. Μην θυμίσουμε πέρσι ότι έφτασε μέχρι τα πρώιμη τελικά του Τσεφ Καπ. Συνεχίζουμε και περνάμε και στο μπάσκετ, όπου είχαμε νίκη εδώ πέρα για την ομάδα του Μήλωνα με 94-78 κόντρα βέβαια στον Ουραγό Πανελευσυνιακό εδώ στο κλειστό της Νέας Μύρνης για την 7η αγωνιστική Nations League. Εδώ θέλω να πω στο φίλο μου τον Γιάννη που μας ακούει και έχει πάει πολλές φορές στο κλειστό του Πανελευσυνιακού. Ο Πανελευσυνιακός δεν είναι καλή ομάδα φέτος. Βλέπω εδώ Ουραγός και είναι μια ιστορική ομάδα. Και μιλάμε πάντα, είμαστε στην Β' κατηγορία. Επειδή είχαμε μια κουβέντα της προάλληση του Πανελευσυνιακού, σίγουρα και αυτή η ιστορική ομάδα και λείπει και από την Α1. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε εμείς. Ο Μήλωνας πήγε να πούμε στο ρεκόρ 3-4 και είναι στην 8η θέση. Για την ιστορία, τα δεκάλεπτα ήταν 30-20 το πρώτο, 57-44 το δεύτερο, 76-61 και το τελικό σκορ 94-78. Όπως καταλαβαίνετε, απόλυτη υπεροχή του Μήλωνα σε όλο το παιχνίδι. Αυτά και για το μπάσκετ μετά το βόλεϊ του Μήλωνα. Εμείς θα πάμε στο επόμενο μουσικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε με Super League και την αυριανή αγωνιστική για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό που αγωνίζονται στην Ευρώπη. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει στη Ρίγα κόντρα στην ομώνυμη ομάδα της Ρίγας. Ο Ολυμπιακός πάει στο Βουκουρέστι και θα παίξει με τη Στέα Βουκουρεστίου και ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό Στάδιο εντός έδρας κόντρα
στο Ελσίνκι. Επιστρέφουμε σε 2 λεπτά. Και επιστρέψαμε. Να πούμε ότι το βόλεϊ, το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός βρίσκεται στο τέταρτο σετ και το σκορ είναι 20-23. Ο Ολυμπιακός έχει 2 match ball για να κάνει το 1-3 και να πάρει το παιχνίδι μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού, μέσα στο match. Έχει καλές timeout αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, οπότε συνεχίζουμε εμείς εδώ στα δικά μας. Περνάμε στην Super League που είχαμε για το μεγάλο derby της αγωνιστικής που ήταν το Ολυμπιακός ΑΕΚ για την 12η αγωνιστική της Super League. Αλλά να περάσουμε πρώτα στα παιχνίδια που γίνανε από το Σάββατο και θα τερματίσουμε με τον ντέρμπι, γιατί εκεί έχουμε να πούμε παραπάνω πραγματάκια. Ο Ατρόμητος νίκησε το Λεβαδιακό με 2-1, παρότι δύσκολα ο Λεβαδιακός κατάφερε να ευνηδιάσει τον Ατρόμητο και να προηγηθεί στο 5ο λεπτό με γκολ του Ζήνη. Ο Καρλίτος σοφάρισε για τον Ατρόμητο και στις καθυστερήσεις ο Φανφέρτ με ένα πολύ ωραίο τελείωμα έκανε το 2-1 και έδωσε την νίκη στον Ατρόμητο και στην ομάδα του Παύλου Γκαρσία. Ο Πανετολικός
στο παιχνίδι της Κυριακής νίκησε, ιτήθηκε βασικά από τον Παναθηναϊκό, με συγχωρείτε, με 1-2. Σε ένα παιχνίδι το οποίο ο Παναθηναϊκός, να πούμε, ήταν ανώτερος. Και ο Πανετολικός στο δεύτερο ημίχρονο επίσης αυτός ήταν πολύ καλός και ανώτερος στο δεύτερο ημίχρονο. Ουσιαστικά ένα ημίχρονο είχαν και δύο ομάδες. Απλά ο Παναθηναϊκός κατάφερε στο τέλος με λυτρωτή τον Αράο να πάρει ένα πολύ μεγάλο διπλό σε μια έδρα που έχει στραβοπατήσει η ΑΕΚ με ήττα και ο Άρης επίσης με ήττα. Και μια ομάδα όπως ο Πανετολικός φέτος που μας δείχνει εξαιρετικά πράγματα με τον προπονητή τον Γιάννη Πετράκη, για όσους τον γνωρίζουν. Κάνει εξαιρετική σεζόν και πιστεύω ότι μέχρι στιγμής, αλλά και μέχρι το φινάλε με αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει και την αγωνιστική κατάσταση που έχει, ότι θα είναι η έκπληξη του πρωταθλήματος για φέτος. Ο Άρης γνώρισε ήττα από το Βόλο με 0-1 το Σάββατο, ένα διπλό το οποίο σίγουρα δεν το περιμένανε αρκετοί φιλάθλοι, αλλά και ο Άκης Μάτζιος στον Άρη. Ένα διπλό το οποίο ήταν πισωγύρισμα για τον Άρη. Από εκεί που βρισκόταν στην πρώτη θέση, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πέμπτη θέση με το πέρας της αγωνιστικής αυτής. Και σίγουρα είναι μια ήττα εκτός προγράμματος, γιατί ακολουθεί και το ντέρμπι στο Οπάπα Αρένα με την ΑΕΚ την ερχόμενη Κυριακή. Από εκεί και πέρα, σίγουρα ο Βόλος ήταν πολύ καλαστημένος στον αγωνιστικό χώρο. Και μπορώ να πω ότι βάσει τελικών που είχε. Και ήταν και πιο ικανός, να πούμε, και πιο εύστοχος απέναντι στον Άρη. Κατάφερε και πήρε ένα πολύ σπουδαίο διπλό. Και να σημειώσουμε ότι ο Βόλος ό,τι βαθμό έχει πάρει μέχρι σήμερα, νομίζω έχει πάρει οι 12 βαθμούς, τους έχει πάρει εκτός έδρας όλους, χωρίς να έχει πάρει κανέναν ακόμα στην έδρα του. Τρομερό, απίστευτο, θα πείτε, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας. Μέχρι στιγμής ο Βόλος κερδίζει εκτός και δεν κερδίζει στην έδρα του. Τι να πω, δεν ξέρω. Και κερδίζει και σε έδρες όπως το Βικελίδης, ο Πανετολικός. Έχει κερδίσει τον Πανετολικό, έχει κερδίσει. Πού άλλο έχει κερδίσει, στη Σέρεση, στην Λαμία, αν δεν θυμάμαι ακριβώς. Γενικά κερδίζει στα εκτός έδρας μέχρι στιγμής και χάνει στα εντός έδρας. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η Λαμία ήρθε 1-1 με τον Όφη σε ένα παιχνίδι που περιμέναμε όλοι να μπουν αρκετά γκολ, έτσι που ξεκίνησε. Στο 20 λεπτό ήταν 1-1. Εν τέλει δεν έγινε τίποτα σπουδαίο, παρά μόνο 2-3 φάσεις άντε να γίνανε και οι δύο να ήταν θεωρητικά δεν πάτησε επίσης κλασικές. Καλές ευκαιρίες, έμεινε στο 1-1 το παιχνίδι. Η Καλυθέα, η οποία δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι με τίποτα και δεν θυμίζει την Καλυθέα των πρώτων αγωνιστικών, γνώρισε άλλη μία ήττα στη Λεωφόρο, στην φετινή της τουλάχιστον για φέτος έδρα. Ιτήθηκε από τον Πανσεραϊκό, από τον ανεβασμένο Πανσεραϊκό 1-2 και τον ανεβασμένο Μπεντακόρ, ο οποίος ήταν πρώτος σκόρερ μέχρι το βράδυ της Κυριακής, διότι τον ξεπέρασε μετά το hat-trick ο Ελκαμπή. Ένας επιθετικός σίγουρα που θα τον κοιτάξουν τουλάχιστον οι 5 πρώτοι, αν όχι οι 6, σίγουρα οι 4 με 5 πρώτοι θα τον έχουν στο μπλοκάκι σημειωμένο, δεν ξέρω για το Γενάρη, για το καλοκαίρι, αλλά μέχρι στιγμής ο Μπεντακόρ κάνει ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα και είναι ένας από τους καλύτερους επιθετικούς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μαζί με τον Ελκαμπή. Η Καλυθέα από εκεί και πέρα έχει μόνο ισοπαλίες σε ό,τι βαθμό έχει και σίγουρα δυσκολεύει αρκετά το πράγμα, αν και τα αποτελέσματα του Λεβαδιακού και της Λαμίας ακόμα την έχουν μέσα στο κόλπο και σίγουρα μέχρι το φινάλε και στα play-out εκεί θα γίνει η μάχη για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση και στην κορυφή που φέτος πάλι τα βλέπουμε να πηγαίνουν μέχρι τελευταία αγωνιστική για τον τίτλο, έτσι μας δείχνει μέχρι τώρα, και επίσης για το κράτημα στην κατηγορία. Μέχρι το φινάλε πιστεύω θα είναι ντέρμπι για το ποιος θα μείνει, ποιος θα πέσει. Σίγουρα μέχρι στιγμής υπάρχει ένα τυπικό που λέμε όλοι, έχουμε μια άποψη τουλάχιστον για τον ποιον θα πέσει και ποιος δεν μας γεμίζει το μάτι, αλλά μέχρι το φινάλε όλα είναι ανοιχτά. Ο Αστέρας Τρίπολης, παρότι προηγήθηκε στην Τρίπολη, ιτήθηκε με ανατροπή από τον ΠΑΟΚ. Ένα πρώτο ημίχρονο φτωχό, αλλά χωρίς καμία ιδιαίτερη φάση. Στο δεύτερο ημίχρονο ευνηδίασε τον ΠΑΟΚ ο Αστέρας Τρίπολης μετά από λάθος του στόπερ του ΠΑΟΚ, του Μιχαηλίδη. Αλλά από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ, παρότι δέχτηκε τον γκολ, είχε τα ενία του παιχνιδιού, ήταν καλύτερος από τον Αστέρα Τρίπολης. Έχανε τις ευκαιρίες με το τσουβάλι, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Κατάφερε να ισοφαρίσει σχετικά νωρίς με τον Ντεσπότοφ. Και ο Μπάμπα, ο οποίος έχει εξελιχθεί αντί για δεξιμπακ σε center 4, νομίζω πρέπει να μπει στον ΠΑΟΚ, είναι ο πρώτος σκόρερ του νομίζω στα goal.
ήταν ο λυτρωτής και στο 84 λεπτό πέτυχε το 1-2. Να πούμε ότι ήταν πολύ μεγάλη μαζική η παρουσία του κόσμου του ΠΑΟΚ στην Τρίπολη. Μη σας πω, ήταν και περισσότεροι από τους φιλάθλους του Αστέρα Τρίπολης και δώσαν το δικό τους παλμό από το πρώτο λεπτό μέχρι το φινάλε, και σε μια έδρα η οποία είναι δύσκολη και ειδικά αυτή την περίοδο και μετά που ο χειμώνας έχει αρχίσει για τα καλά στην Τρίπολη, πολύ κρύο, σίγουρα μεγάλο διπλό για τον ΠΑΟΚ. Σε μια έδρα που είχα πει στην περασμένη αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ δεν έπαιρνε εύκολα βαθμούς. Ίσα ζήτημα στα τελευταία χρόνια να παίρνει, να έχει πάρει 3 νίκες στα τελευταία 6-7 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να με διορθώσει και ο φίλος ο Αντώνης που μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έδωσε το παρόν από τη Θεσσαλονίκη στην Τρίπολη την Κυριακή. Μου είχε στείλει και κάποιες φωτογραφίες από την εξέδρα. Και ο ΠΑΟΚ συνεχίζει και αυτός να είναι στις ψηλές θέσεις παρά την ήττα του στο ντέρμπι από τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Και περνάμε στο μεγάλο ντέρμπι που ήταν στο Καραϊσκάκι, που μόνο ντέρμπι δεν ήταν εν τέλει έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός από την αρχή ήταν ανώτερος από την ΑΕΚ, μπήκε καλύτερα, πρέσαρε καλύτερα και σίγουρα ήταν πολύ καλύτερος και στις γραμμές από την ΑΕΚ και στην επιθετική και στην αμυντική λειτουργία. Παρότι η ΑΕΚ ισοφάρισε προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, το γκολ το πρώτο ήρθε με πέναλτι από τον Ελκαμπή, ισοφάρισε ο Μαρσιάλ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ένας επιθετικός μονόλογος του Ολυμπιακού. Ο Ελκαμπή έκανε το 2-1. Αμέσως μετά από λάθος του Ρότα, από 4, άμα δείτε τις τελικές, από 4 λάθη της ΑΕΚ, η ΑΕΚ έφαγε 4 γκολ από τον Ολυμπιακό. Έκανε το 3-1 ο Ελκαμπή μετά το λάθος του Ρότα και μετά το λάθος του Βίντα, όχι του Ρότα, και το λάθος του Ρότα ήταν στο 4ο γκολ που τον προλαβαίνει ο Ροντινέη, του βάζει κανονικά το σώμα και τη γυρνάει στο Ζέρσον Μαρτίνες, ο οποίος σε κενή εστία δεν δυσκολεύτηκε καθόλου να κάνει το 4-1. Από εκεί και πέρα μετά η ΑΕΚ προσπάθησε να ισορροπήσει το παιχνίδι, μπήκε ο Λαμέλα μέσα, αλλά δεν κατάφερε να αγωνιστεί πάνω από 15 λεπτά, διότι μετά από πολύ σκληρό μαρκάρισμα δέχθηκε την κόκκινη κάρτα. Και να πούμε ότι σίγουρα κάποιες φάσεις με τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος δεν φάνηκε στο παιχνίδι, δεν ήταν ο Λιβάη Γκαρσία που ξέρουμε όλοι, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι η ΑΕΚ έδειξε την ΑΕΚ που είχαμε δει, τουλάχιστον βλέπαμε πέρσι, κυρίως στα μάτια με τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα έβαλε και τον Πιερό, δεν κατάφερε να κάνει κάτι ο Αλμέιδα. Ο Ολυμπιακός έβαλε τον Μασούρα που είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες να κάνει το 5-1, αλλά δεν τα κατάφερε. Να πούμε ότι για άλλη μια φορά η μικρή του Ολυμπιακού ήταν εξαιρετική, ο Μουζακίτης και ο Κοστούλας, οι οποίοι είναι και αύριο στην αποστολή για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη ΣΕΑΟΑ στο Βουκουρέστι. Και θυμίζουμε ότι και ο Μουζακίτης είχε κληθεί από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική για τα μάτς με την Αγγλία και Φιλανδία, τα δύο τελευταία παιχνίδια για το Nations League. Και σίγουρα από εκεί και πέρα πιστεύω ότι δεν θα αργήσει και ο Μουζακίτης να κληθεί για αυτός στην Εθνική Ελλάδος. Κοιτάξτε, εγώ το έχω πει, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να προωθούνται τα νεαρά παιδιά στις ομάδες, γιατί εντάξει, αρκετά χρόνια είναι στις κατηγορίες, πρέπει κάποια στιγμή να τα βάλουμε να παίξουν. Εντάξει, λάθη θα γίνουν γιατί υπάρχει απειρία, αλλά πρέπει κάποτε να τους δούμε και τους μικρούς στη μεγάλη ομάδα, όχι να μπαίνουν στο 80 και 85-3-0, να μπαίνουν από την αρχή του παιχνιδιού. Αυτή είναι η άποψή μου, αλλιώς δεν πρόκειται να βγάλουμε ποδοσφαιριστές. Και δυστυχώς το λέω αυτό, αλλά είναι και το μέλλον της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, γιατί χωρίς να παράγεις ταλέντα δεν πρόκειται να πας πουθενά. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι και ο ΠΑΟΚ έχει βγάλει παίχτες στην εθνική, τον Μπέλκα, τον Κουλιεράκη. Ο Κουλιεράκης αυτή τη στιγμή είχε φτάσει κυρία, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, να τον ζητάει να πάει να παίξει εκεί. Είναι ένας εξαιρετικός αμυντικός για μένα και από τους καλύτερους αυτή τη στιγμή που βρίσκονται στο ρόστερ της εθνικής ομάδος. Και από τους καλύτερους Έλληνες, πιστεύω, στόπερ αυτή τη στιγμή, ο Κουλιεράκης. Εντάξει, αυτή είναι η δικιά μου άποψη, αλλά εντάξει, νομίζω ότι περισσότεροι θα συμφωνήσετε μαζί μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε να πούμε και την επόμενη αγωνιστική πριν περάσουμε και στην βαθμολογία. Επόμενη αγωνιστική, 13η και τελευταία του πρώτου γύρου, έχουμε το μάτς από το Σάββατο, Βόλος Λαμία. Για να δούμε, ο Βόλος θα κερδίσει επιτέλους την έδρα του.
Και σε 7.30 ώρα μεγάλο παιχνίδι στη Λιβαδιά, Λεβαδιακός, Πανετολικός. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια. Και κλείνουμε με την μεγάλη μάχη Σάββατο, 8.30 ώρα στο Πάπα Αρένα, ΑΕΚ Άρης. Ένα παιχνίδι σίγουρα αίμα και άμμος που αναμένουμε να δούμε το ερχόμενο Σάββατο. Περνάμε στην Κυριακή, 3.30 ώρα το μεσημέρι, Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης. Στις 5 ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Ηράκλειο απέναντι στον Όφη. Δύσκολη έξοδος. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλλιθέα στην Τούμπα. Και ο Παναθηναϊκός κλείνει την αγωνιστική στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 8.30 το βράδυ, κόντρα στον Ατρόμητο, σε έναν φορμαρισμένο Ατρόμητο, αλλά σίγουρα όχι όπως τις πρώτες αγωνιστικές. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα έχουν αγώνες αύριο για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οπότε θα είναι σχετικά πιο κουρασμένες. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, διότι παίζουν και εκτός έδρας παιχνίδια. Πούμε ο Παναθηναϊκός παίζει στο Ολυμπιακό Στάδιο με την Ελσίνκη, οπότε ουσιαστικά θα είναι πιο ξεκουραστός και πιο φρέσκος. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι στη βαθμολογία αυτή τη στιγμή, ενώ να συμπληρώσω ότι ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-3 σετ, πήρε και το τέταρτο σετ και σφράγισε την νίκη για το League Cup. Στην βαθμολογία ο Ολυμπιακός πέρασε πρώτος με 24 βαθμούς, δεύτερος ανέβηκε ο ΠΑΟΚ με 23, τρίτος ο Παναθηναϊκός πρώτη φορά φέτος μέσα στην τετράδα με 22 βαθμούς, τέταρτη έπεσε η ΑΕΚ με 21, πέμπτος ο Άρης επίσης με 21, ο Πανετολικός έμεινε έκτος με 18 βαθμούς, έβδομος ο Ατρόμητος με 17, ο όγδος ο Αστέρας Τρίπολης με 16, ένατος ο Όφη επίσης με 16 βαθμούς, δέκατος ο Πανσεραϊκός με 13, εντέκατος ανέβηκε ο Βόλος με 13 βαθμούς μετά το σπουδαίο διπλό στο Βικελίδης. Το 10ο Λεβαδιακός παρέμεινε με 9 βαθμούς. Προτελευταία Λαμία 13η με 8 και ουραγός η Καλλιθέα που παραμένει χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα έχοντας 7 βαθμούς. Αυτά και από την Super League. Να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι στα σκορ του Champions League αυτή τη στιγμή αφού είναι ζωντανά. Έχει ανοίξει το σκορ η Στουμ Γκράτς στο 63, προηγείται 1-0 της Χιρόνα και ο Ερυθρός Αστέρας στο 60 παραμένει στο 2-1 απέναντι στο Στουτγκάρδη. Παιχνίδι που εγώ σίγουρα στις προβλέψεις μου είμαι εκτός αυτή τη στιγμή στο Ερυθρός Αστέρας Στουτγκάρδη. Να πούμε είχαμε και ένα παιχνίδι για το Conference League σήμερα. Μπαξάς Εχίρ Πετροκούμπ στο 1-1 ισοφάρισε στο τέλος η Πετροκούμπ. Να πούμε για τα αυριανά παιχνίδια τώρα των ελληνικών ομάδων. Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται στη Ρίγα με την ομώνυμη ομάδα της Ρίγας. Μια ομάδα η οποία θεωρώ μέτρια, δεν μπορεί να την πει σε εύκολη, μέτρια ομάδα εκτός έδρας παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ το θέλει για να παραμείνει στο κόλπο της πρόκρισης. Ο Ολυμπιακός παίζει στο Βουκουρέστι με τη ΣΑΒΑ Βουκουρεστίου. Δύσκολο παιχνίδι κατ' εμέ και έχει κάποιες απουσιούλες αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ο Ζέρσον Μάρτινς δεν θα είναι στην αποστολή. Ο Τσικίνιο κανονικά και ο Κάρμο νομίζω δεν θα βρίσκεται στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι, οπότε τον δυσκολεύει ακόμα περισσότερο ότι θα έχει αυτές τις απουσίες, παρότι δεν το έδειξε αυτό στο ντέρμπι της Κυριακής. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός θα θέλει να πάρει την πρώτη του νίκη στο Conference League, διότι έχει δύο ήττες από Chelsea και Stuttgart και μια ισοπαλία στην πρεμιέρα με την Borac στη Βοσνία, οπότε θέλει 3 στα 3 τουλάχιστον για να είναι μέσα στην 24η. Αρχής γενομένη στο ξεκίνημα αύριο με το Ελσίνκι. Να πούμε και λίγο τις ώρες για τα αυριανά παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός παίζει στις 8 παρατέταρτο με την Ελσίνκη στο ΟΑΚΑ. Ο Ολυμπιακός με την ΣΤΕΑΒΑ Βουκουρεστίου στις 10 το βράδυ και επίσης ο ΠΑΟΚ με την Ρίγα παίζει και αυτός 8 παρατέταρτο, οπότε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 8 παρατέταρτο. Και ο Ολυμπιακός το βράδυ στις 10 η ώρα. Να πούμε καλή επιτυχία και στις τρεις ελληνικές ομάδες. Μακάρι να κερδίσουν και οι τρεις για να ανεβούμε και βαθμολογικά, αλλά και να έχουν και οι τρεις ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση, ώστε να μαζέψουμε και βαθμούς, αλλά και να κάνουν και η κάθε ομάδα τη δικιά της πορεία. Και μακάρι να είναι μεγάλη και για τους τρεις η πορεία στο φετινά ευρωπαϊκά κύπελα. Λοιπόν, αυτά για το
και για τις ευρωπαϊκές μάχες των ελληνικών ομάδων. Να περάσουμε και λίγο στο μπάσκετ. Έχουμε Ευρωλίγκα αύριο. Ολυμπιακός, να πούμε ότι κέρδισε εύκολα την Μπασκόνια την περασμένη εβδομάδα. Ο Παναθηναϊκός στήθηκε στο Κάουνας. Ολυμπιακός Καρφάλος δεύτερη θέση, ο Παναθηναϊκός έπεσε στην πέμπτη θέση. Μία νίκη διαφορά είναι όλοι μαζί. Η Μπάγερ νίκησε την Μπαρτσελώνα. Αύριο έχουμε τρομερά παιχνίδια. Έχουμε το ντέρμπι Real Madrid Barcelona. Η Barcelona Real Madrid αντίστοιχα, αν δεν κάνω λάθος. Που σίγουρα είναι το κλασικό και στο μπάσκετ αντίστοιχα. Ο Ολυμπιακός παίζει δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι αύριο στη Σερβία με την Παρτιζάν. Η Μπασκόνια αποδέχεται την. Η Ζαλγκύρης, με συγχωρείτε, αποδέχεται την Μπασκόνια. Η Άλμπα Βερολίνου τη Μακάμπι Τελαβίβ. Η Παρή τη Βίρτους Μπολόνια. Η Παρή κάνει επίσης ένα τρομερή διοργάνωση φέτος στην Ευρωλίγκα μετά από τα περσινά. Δεν είναι τυχαία δύναμη από ό,τι φάνηκε μέχρι στιγμής. Έχει κάνει ένα σερί 7-0. Έχει να χάσει από την Μπάγερ το παιχνίδι στο Μόναχο. Η Μπαρτσελόνα, όπως είπα, θα υποδεχτεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στην έδρα της Μπαρτσελόνα. Η Φενέρμπαχτσε θα υποδεχτεί το Μιλάνο. Ο Ερυθρός Αστέρας στην Μπάγερ, επίσης σπουδαίο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός στη Μονακό. Τη Μονακό, την οποία φέτος, από φέτος πλέον θα προπονεί, από σήμερα υπέγραψε ο Βασίλης Σπανούλης και θα είναι ο νέος προπονητής της Μονακό. Σπανούλης γεννάει σε γνώριμα λιμέρια και που έχει παίξει και σαν παίκτης Πανεγού, σαν αντίπαλος χρόνια μετά με τον Ολυμπιακό και πλέον σαν αντίπαλος προπονητής και στην Ευρωλίγα κότερα στον Πανεγού, διότι είχε περάσει και από το Περιστέρι. Και κλείνουμε με το Βιλερμπάν Ανατολού Εφές, σπουδαία παιχνίδια όλα. Σε όλα μπορούν να γίνουν στα πάντα, σχεδόν σε όλα. Υπάρχουν κάποια φαβόροι. Δύσκολη αγωνιστική. Εντάξει, η Ευρωλίγκα είπαμε είναι ένας μαραθώνιος. Μέχρι τον Απρίλιο που είναι πριν τα play-off, μέχρι τελευταία αγωνιστική, πάντα εκεί κρίνονται τα πλεονεκτήματα έδρας. Αν και δεν παίζει ρόλο πλέον το πλεονέκτημα της έδρας στο μπάσκετ. Έχουμε δει να σπάνε έδρες. Πέρσι είδαμε τον Ολυμπιακό να σπάει την έδρα της Μπαρτσελώνα και να το παίρνει με 2-3 μέσα στην Μπαρτσελώνα, όπως και η Φενέρ αντίστοιχα μέσα στη Μονακό. Ξεκίνησαν και δύο με μειονέκτημα, οπότε σίγουρα δεν θα παίξει κανένα ρόλο το πλεονέκτημα της έδρας, αλλά σίγουρα είναι ένα boost για τις ομάδες ώστε να βρεθούν πιο εύκολα στο Final Four, το οποίο από ό,τι φαίνεται καταλήγει προς Βελιγράδι φέτος. Από εκεί και πέρα, ρε Γιάννη, να κάνω, δεν μπορώ να δώσω. Τι άλλο να δώσω, ό,τι έχω δώσει μέχρι στιγμής δεν έχει πάει στοιχηματικά. Δώσε εσύ, έχεις κάτι να μας στέλνεις μήνυμα να το πούμε στον κόσμο, έχεις κανένα σίγουρο? Πάμε κανένα ταμείο, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αυτά για το μπάσκετ. Όπως είπα, στη βαθμολογία είναι πρώτη Φενέρ με 8-2, δεύτερος είναι ο Ολυμπιακός με 8-3, μαζί με Μπάγερ και Παρί 8-3 αντίστοιχα η πρώτη τετράδα. Παναθηναϊκός πέμπτος με 7-4, μαζί με Μονακό επίσης 7-4, έκτη Ζαλγκύρης 7-4, Μπαρτσελόνα 7-4, νογδοή θέση. Ένατη θέση Εφές με 6-5, δέκατη θέση Ρεάλ πολύ χαμηλά μέχρι στιγμής στο 5-6, εντέκατο Ερυθρός Αστέρας επίσης στο 5-6, δωδέκατο το Μιλάνο που φαίνεται να κάνει μια μίνι αντεπίθεση στο 5-6, 13η Μπασκόνια στο 4-7, 14η Παρτίζαν στο 3-8, μετά τη μεγάλη νίκη κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα στο Σέρβικο Ντέρμπι την περασμένη εβδομάδα. 15η Μακάμπι Τελαβίβ στο 3-8, 16η Βιλερμπάν επίσης στο 3-8, 17η η Βίρτους Μπολόνια στο 2-9, που δεν κατάφερε να κερδίσει την Φενέρμπαχτσε, παρότι ήταν μπροστά στο σκορ στα τελευταία λεπτά, κατάφερε και αυτοκτόνησε για άλλο ένα παιχνίδι. Και 18η Ουραγός επίσης στο 2-9, η Άλμπα Βερολίνου. Λοιπόν, αυτά και στο μπάσκετ. Λίγο πριν σας κλείσουμε, θα ενημερώσω άλλη μια φορά για τα παιχνίδια που γίνεται αυτή τη στιγμή του Champions League ζωντανά. 3-1 ο Ερυθρός Αστέρας, φαίνεται να κλείνει, να καθαρίζει από ό,τι φαίνεται το παιχνίδι στο 66 λεπτό κόντρα στη Στουγκάρδη. Ένα αποτέλεσμα πρόσμενο για μένα, εγώ δεν περίμενα ότι ο Ερυθρός Αστέρας θα κερδίσει τη Στουγκάρδη. Η Στουγκράτς παραμένει στο 1-0 κόντρα στη Χιρόνα στο 69. Και υπενθυμίζω για όσους μπήκανε πιο αργά, ακολουθούν τώρα στις 10 η ώρα τα παιχνίδια Aston Villa Juventus, το μεγάλο παιχνίδι του Anfield Liverpool Real Madrid, Μονακό Μπενφίκα, Μπολόνια Λίλ, Δύναμο Ζάγκρεπ, Μπορούσια Ντόρτμουντ, Αϊτχόφεν, Σαχτάρ Ντόνετσκ και Celtic Breeze. Μην με ρωτήσετε πρόβλεψη στοιχηματική, δεν λέω τίποτα γιατί σας έχω κάψει μερικούς από ό,τι βλέπω στα μηνύματα, οπότε το αφήνω πάνω σας σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το θέμα.
Για να δούμε, έχουμε κάποιο μήνυμα. Ναι, δε, κουτσάλογα λέει, ποντάρουμε λέει. Γι' αυτό είπα, δεν δίνω τίποτα, τουλάχιστον στα βραδινά παιχνίδια. Παίξτε ό,τι νομίζετε, αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε και σήμερα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Pre-game, Κώστας Σαραντόπουλος ήταν κοντά σας σε αυτή την μία ώρα. Απευθείας από το NSTV Live που μας παρακολουθείτε. Να πούμε επίσης πριν κλείσουμε ότι στις 1η Δεκεμβρίου την Κυριακή αυτή έχουμε και Historic Run και φέτος στη Νέα Σμύρνη. Θα πραγματοποιηθεί στους δρόμους της πόλης μας ο καθιερωμένος αγώνας μνήμης Historic Run για το 2024. Οι διαδρομές θα είναι των 2,5 χιλιόμετρων, των 5 χιλιόμετρων και των 10 χιλιόμετρων όπως ήταν εκάστοτε. Αυτή τη χρονιά, να πούμε, οι διαδρομές θα περάσουν από τα συμβολικά σημεία της πόλης που συνδέουν με την ιστορία και τις μνήμες και δεν θα περιοριστούν μόνο στην Ελευθερίου Βενιζέλου που είχαμε συνηθίσει τα τελευταία 4 χρόνια. Η διαδρομή θα τρέξει μπροστά από την Αγία Φωτεινή, τον Πανιόνιο, την Εστία και την πλατεία της Μικρασιατικής Μνημοσύνης. Δηλώσεις συμμετοχής και γραφές γίνονται μέχρι σήμερα, οπότε δεν ξέρω αν προλαβαίνετε αυτή τη στιγμή, αλλά μέχρι σήμερα ήταν οι δηλώσεις. Ηλεκτρονικά μπορείτε να το βρείτε και στο site μας στο NSTV ή αλλιώς στο www.reventy.com. Εκεί είναι, υπάρχει σύνδεσμος που σας οδηγεί κανονικά στην πλατφόρμα, αλλά δεν ξέρω αν προλαβαίνετε αυτή τη στιγμή γιατί δεν ξέρω μέχρι τι ώρα ήταν. Να πούμε απλά ότι η συμμετοχή είναι 7 ευρώ για τους συμμετέχοντες και θα δίνεται ο αριθμός και το τσιπάκι χρονομέτρησης, αναμνηστικό τίσερ του αγώνα και μετάλλιο του αγώνα μετά τον αντίστοιχο αγώνα που θα δηλώσετε για τα πόσα χιλιόμετρα θα τρέξετε. Και να πούμε για τους μαθητές σχολείων της πόλης μας, η συμμετοχή είναι δωρεάν. Αναλυτικότερες πληροφορίες θα ακολουθήσουν σίγουρα και τις επόμενες μέρες μέχρι την Κυριακή που είναι ο μεγάλος αγώνας του Historic Run. Αυτά είχα να πω. Καλό υπόλοιπο εβδομάδας. Ευχαριστώ για τους φίλους που με ακούνε και μου στείλανε τα μηνύματά τους για σε άλλη μια Τετάρτη εδώ στην εκπομπή που κάνω. Η εκπομπή θα ανεβαίνει την επόμενη μέρα και στο προφίλ μου στο Facebook Κώστας Σαραντόπουλος, αλλά και στην προσωπική μου σελίδα επίσης στο Facebook Κωνσταντίνος Σαραντόπουλος, που είναι ραδιοφωνικός παραγωγός, όπως βλέπετε και ακολουθείτε μερικοί, και αν δεν ακολουθείτε θα μπορείτε να ακολουθήσετε στο YouTube Νέα NSTV. Ανεβαίνει και εκεί η εκπομπή μαγνητοσκοπημένη την επόμενη μέρα, οπότε για όσους δεν την προλάβανε θα την παρακολουθήσετε τις επόμενες μέρες που θα ανέβει και στο YouTube. Αυτά. Καλή απόλαυση στα παιχνίδια που ακολουθούν και ειδικά στο μεγάλο Derby Liverpool Real. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη εδώ από το NSTV στις 8 η ώρα. Καλό βράδυ.